Και θα ξεκινήσει ο Στέλιος. Γεια σας. Καλώς το κορίτσι που πάει στο πάρκι του περιοδικού. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πανοφόρι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και, και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το boost, το κάνει λίγο kinky. Αυτό είναι ένα κομμάτι ή δύο? Ένα είναι. Και με τη ζώνη, δηλαδή είναι. Όχι, η ζώνη είναι ξεχωριστή. Η ζώνη fast. Okay. Θα κρατούσα από αυτήν την εικόνα το πανοφόρι, που είναι πολύ ωραίο. Ναι. Το μπούστο. Και μέσα από τον μπούστο, ίσως κάτι για να το κατεβάσει, να μην είναι τόσο γυμνό. Το παντελόνι, και τα παπούτσια. Έτσι, πουκάμισο. Πουκάμισο, ζιβάγκο, ένα μακό. Okay. Κάτι. Το παντελό ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ταιριάζει καθόλου η υφή του με όλα τα υπόλοιπα, ούτε το ύφος του. Ξέρετε τι, μ' αρέσει γενικά να μπλέκω γυαλάδες και έτσι όπως το είδα, μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μπλέκεται η μία γυαλάδα με την άλλη. Του πανοφοριού, ας πούμε, και τα παπούτσια μαζί με... Δεν ξέρω, μου βγάζει μία αρμονία στο μάτι μου. Μόνο αρμονία δεν βγάζει αυτό το look. Εμένα μου δημιουργεί έναν εκνευρισμό και μία σύγχυση. Α. Σήμερα δεν πέτυχε. Σας ευχαριστώ. Αχα. Εύελιν. Γεια σου. Hello. Δεν είσαι εκτός θέματος, αλλά γενικότερα νομίζω ότι δεν θα σε βοηθούσε σε ένα rooftop αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο ντύσιμο. Mm-hmm. Θα κρυώσουν τα ποδαράκια σου, θα κρυώσει εδώ μπροστά, θα είσαι λίγο κάπως, θα είσαι άβολα, δεν θα νιώθεις καλά, δεν θα κινείσαι πολύ ωραία στο χώρο, γιατί πας σε ένα περιοδικό, θέλεις να γνωρίσεις κόσμο, το τελευταίο πράγμα που θέλεις να σε απασχολεί είναι τι φοράς. Mm-hmm. Θέλεις να είσαι εντυπωσιακή, αλλά θέλεις να είσαι και άνετη συγχρόνως. Το σακάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πάνω μέρος, έτσι πως το χτίσες, είναι μία πρόταση και μου αρέσει που κάπως έχεις καταφέρει και τα έχεις συνδυάσει όλα. Mm-hmm. Από τη μέση και κάτω ξεκινάει το χάος στα μάτια μου. Ναι. Καταλαβαίνω ότι σου αρέσει το παντελόνι, αλλά είναι για κάπου αλλού. Και δεν είναι σίγουρα για αυτά τα παπούτσια. Δύο με τελεία. Δύο και με τελεία. Ένα-δύο. Θα γίνει το τρία τώρα, ποιος ξέρει. Λάκη μου. Απίστευτο κάργο παντελόνι. Mm-hmm. Και που δεν του πάει ποτέ σε ένα κάργο παντελόνι ένα μπουστιέ ή μια τέτοια ζώνη κορσετοειδή. Mm-hmm. Μιας και είμαστε σε ρούχα που δεν έχουν καμία σχέση με sustainability, έχουμε καταπατήσει αυτόν τον όρο και τέτοια σήμερα, που δεν σου λέω τίποτα, ας το κάναμε σωστά. Και θα βάζαμε μία βινιλάρα ζώνη με μία εγγράφα τεράστια εδώ, ναι, και θα ήσουν wow. Αντί λοιπόν να έχει την εγγράφα στυλ το χερούλι της τσάντας, θα το είχε ζωνάρα. Ναι. Πήγε να τη βρεις, συμπλήρωσέ το και στείλε μου το με mail. Και τότε θα πάρεις το σωστό βαθμό. Εντάξει. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι και έτσι πήγε σήμερα, Νικολίνα μου, από αυτή την πλευρά εννοώ. Ναι. Τελική βαθμολογία 7,9. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση Ευχαριστώ σου. Ευχαριστώ πολύ.